Μοναξιά. Μάνα της λήψης. Ήρθα νωρίς. Είμαι ο πρόλογος χωρίς να το θέλω, αυτό είναι. Δίνουν υποσχέσεις, καθαρά χτυπήματα, χτυπάς, παίρνεις και φεύγεις γρήγορα μέσα έξω. Ξέρω, περιμένουν κοινό. Αλλιώς θα ήμουν εκτός. Λόγω φίλου. Χωρίς κάμερες ποτέ δεν φωνάζουν γυναίκα με στολή. Περισσότερο γελίζω τα δόντια μου παρά τις μπότες μου. Δυστυχώς. Μπες στο πετσί του ρόλου σου, μήπως. Είσαι εικόνα του στρατεύματος, ξέχνα την ειδικότητά σου. Αυτό μπορείς να το υπηρετήσεις πιο σωστά. Δηλαδή σχεδόν ποτέ. Αλλά τώρα είμαι εδώ. Νωρίς. Τώρα τα αγοράκια δεν μπορούν να φτιάξουν χαζά στη χάλια. Να χαράξουν τις γυναικολογικές τους φαντασιώσεις πάνω στα κρανία. Η αντρική κατηνιά βρωμάει σαν βόμβα να πάλουν. Μπαίνεις τελευταία και τα μάτια σου τρέχουν από τις αναθυμιάσεις. Ο φεμινισμός μου είναι η συνέπεια. Τι περίπτωση είσαι εσύ. Αθλήτρια σου στο σχολείο. Λεσβία. Ο πατέρας σου ήταν καραβανάς. Δεν έχω πρόβλημα στους να λένε. Εγώ πιστεύω σε κάποιες αρχές. Οι φήμες δεν είναι το χειρότερο. Υπάρχουν μεγαλύτερες προσβολές από το να σου ζητούν εξηγήσεις. Η παροπλία μου είναι τα μυστικά. Η σιωπή το καμουφλάζ μου. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όχι. Δεν θα το ονομάσουμε πρόλογο. Θα το πούμε προσευχή. Μοναξιά, θλίψη, πειθαρχία. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αποκωδικοποιήστε. Υπολογαλία στάδε. Υπολογαλία στάδε. Και ρόχο να τα πούμε. Ξέρεις γιατί είμαστε εδώ. Λίγα πράγματα. Δεν είναι υπεραγραφικά. Τώρα θα γίνει ενημέρωση. Το ξέρω. Αλλά δεν δώσανε περίληψη, δεν είχα καμία οδηγία. Ούτε εγώ. Είσαι καλύτερα τώρα. Ναι, ευχαριστώ, Υπολογαλία. Αν θα καθαρίσουμε για τους οσίες, τι νόημα είναι να τρώμε 7 ολόκληρες ώρες μελετώντας σε αποστάσεις από την ελιά στο μάτι και από το μάτι στα αυτή. Τι νόημα, Υπολογαλία Στάνταρτ. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς πότε και πού χτυπήσαμε τη γενναιοφόρο κυρία. Διαφορετικά δεν θα γνωρίζουμε η αποστολή μας εξεταλιάστε. Νόμιζα ότι σε αυτή τη φάση της εκπαίδευσης θα σου τον Φρόιντ. Δεν χαράβησε τις σφαίρες μου για να σωσεί, Φρόιντ. Αφού εσύ πιάνεις 90% για την άνοιξη. Καλώς! Στάνταρτ, ποιος είναι ο λόγος που έπεσες έξω. Στερματάρα πρέπει να ληφθεί υπόψη μου ότι απάντησα τρίτος. Οπότε το ενστικτό μου επηρεάστηκε από τους γνώμες του Φρόιντ και της Στάιν. Και εγώ γι' αυτό. Και τι είσαστε σκυλιά και επηρεάζεστε από το ενστικτό σας. Χρησιμοποιήστε τη λογική της ανάλυσης από το βαλουμένο το φυλάδιο. Ανάγκησα μάτι, ορεινή θέμα. Υπολογαγέ, Στάιν, πώς κατάλαβες ότι αυτή είναι η πραγματική γενναιοφόρο κυρία. Από δύο στοιχεία. Τι άρε κατά τα αυτιά και το πλεόνασμα μυϊκού ιστού στα μάγουλα. Το προβούλιο. Το πλεόνασμα μυϊκού ιστού. Εγώ στη θέση σου δεν θα βάζω όμω αυτό. Ποια δεν είναι 90% συμπάμετα. Ωραία, αφήστε το φυλάδιο, άκουστο είναι έτσι κι αλλιώ. Στερματά και εγώ δεν είχα χρόνο να το μελετήσω λίγο το μαρό. Ξεχάστε το κόλλο φυλάδιο, είπα, δεν λειτουργήσε στο Φρόιντ. Με όλο το σεβασμό. Να το άστο καλύτερα. Για δοκιμάστε αυτή. Είναι ο Σωσίας. Συμφωνώ, ο Σωσίας. Πιστεύω ότι είναι ο Σωσίας. Κοίταξε τα μάτια, Φρόιντ. Βλέπεις κάτι το ιδιαίτερο. Είναι καστανά. Όχι! Δηλαδή δεν είναι καστανά. Αλλά έχω μέσα τους μια λαγνία. Τι δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος! Πώς θα θες να αλλάξει το αναλαμβάνω εγώ τα θέματα. Ευχαριστώ, Υπολογαλία. Έτσι θα τη λύγουνε. Το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο. Φυσικά μην ξέρουν αυτοί από ανακύκλωση. Τι έχουνε μέσα. Έτσι θα τη λύγουνε. Είναι και πορτοκαλί ανοιχτό. Κάθε δέμα περιέχει μία πλάκα πρωτεΐνης, φιστίκια, με μέλι αν δεν κάνω λάθος,
Μια λευκή σημεούλα, ένα κομπιουτεράκι και τρία προφυλακτικά. Έπρεπε να βάζουν μέσα καραμέλες. Όχι, η πρωτεΐνη μας σου κάνει καλό. Προφυλακτικά. Και αυτά τα κόμιξ διδακτικού περιεχομένου. Τι να τα κάνω τα προφυλακτικά. Για να δω τα κόμιξ. Είναι σαν να τους λέμε, ελάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί να τα χρειαστείτε. Αλλά πρώτα πρέπει να ξυρίσετε τις τρίχες από τη μούρη σας. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι σχέδιο προπαγάνδα. Ας μην χρησιμοποιούμε τέτοιες λέξεις. Πρόσεχε τη λέξη. Τι δουλειά κέρδισε ο φόρος, κύριε, εδώ μέσα. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Μια αθώα αλληγορία. Η γυμνή αλήθεια είναι σκληρή. Να ξέρετε ότι οι εχθροί μας κολακεύονται από αυτήν την προπαγάνδα. Και νομίζετε ότι ψηφογραφήσετε ένα βέλος από τον γενιοφόρο, κυρία, προς τα λεφτά. Ο λαός θα ξεσηκωθεί εναντίον του. Και μάλιστα αν μάθουν ότι τα δολάρια είναι πλαστά. Η στρατιωτική νίκη χρειάζεται το κατάλληλο σενάριο. Πρέπει να το μάθεις αυτό. Ναι, αλλά αυτό το σενάριο έχει ένα μικρό προβληματάκι στην ανάπτυξη των χαρακτήρων. Μην ανησυχείτε για το σενάριο, θα γραφτεί σωστά. Το συντακτικό θα το αναλάβω εγώ. Ο Στάνταρτ θα βάλει τα ουσιαστικά. Ο Φρόιντ τα κοσμητικά επίθετα και εσύ το θαυμαστικό στο τέλος. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί τις μοιράζουμε αυτές τις μαλακίες. Γιατί χρειαζόμαστε ως κάλυψη τη νύχτα. Δεν θα πεις ότι δεν σέβομαι την αξιοπρέπεια του στόχου. Κοίταξε με, γιατί είμαι ντυμένος σαν τυπογραφία της Μεσοποταμίας με εξωτικά φυτά. Ακόμα και τα εσόρουχα. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να συμμετέχω σε μια αποτυχημένη αποστολή. Σε μια μυστική επιχείρηση που θα πάει σίγουρα κατά διόλου. Ξέρετε τι γίνεται όταν αποτύχει αποστολή που έχει μέσα γυναίκες. Τους κόβουνε τη σύνταξη. Έχεις να προτείνεις κάτι που έχω γεστάει. Νομίζω ότι πρέπει να οργανωθούμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διπλασιάσουμε το προσωπικό. Το προσωπικό, που είμαστε σε στρατολογικό γραφείο. Εννοεί ότι πρέπει να διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας. Καλά τώρα. Δεν πρέπει να στηριχθούμε στους δικούς τους πληροφοριοδότες. Δεν ετοιμάζουμε γάμο, υπολογαγέ. Ίσα ίσα γάμο ετοιμάζουμε. Γάμος ήταν και το δίπεδο των ανακτόρων. Αυτός είναι ο λόγος που έπλεξα σε αυτή τη γελία μυστική αποστολή. Το δίπεδο των ανακτόρων ήταν ένα οργανωτικό αριστούργημα. Μια επιχείρηση με γούστο και φαντασία. Με λίστα εκλεκτών καλεσμένων με προσκλήσεις τυπωμένες στο χέρι και τριόροφη τούντα. Αυτή η αποστολή βρίσκεται ακόμα στα πρώτα σελεαρίσματα. Και στολή να φοράει η γυναίκα παραμένει. Δεν ξέρω πώς είναι η γυναίκα. Αποκλείεται. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε, Χάρκο. Όχι, απλώς υποθέτω. Συνταγματάκι σάκι. Κάθε στόχος έχει και μια θηλυκή πλευρά. Εξαιρούνται οι παρούσες. Πρόσεχε, Υπολογαγέ. Να προσέχω. Δεν πιάνεις το πνεύμα μου, Υπολογαγέ. Τι είσαι, Ιώτα 4. Ιώτα 4. Τελείωσα πρώτη στην τάξη μου, Υπολογαγέ. Και δεν νομίζω να ζωρίζεται περισσότερο από σένα στην βασική. Είσαι ένας άξεστος, απίθαρκος αγρίκος. Κάνε μου αέρα να δυσκολιούνται. Πρέπει να καταλάβεις κάτι, Υπολογαγέ. Δεν ήρθα τότε να το παίξω γλάστρα. Ούτε είμαι διατεθειμένη να δεχτώ τον εξευτελισμό της θέσης μου. Είμαι έτοιμη για κάθε αντιπαράθεση, αλλά δεν θα ανεχτώ κανενός είδους προσβολής. Ζητώ συγγνώμη, Υπολογαγέ, θα προσπαθήσω να είμαι διακριτικός. Αυτό ζητάω, Φράβο. Ευχαριστώ, Υπολογαγέ. Εγώ ευχαριστώ, Υπολογαγέ. Μάλιστα. Πεζοναύτης ανάπαυσης, καθίστε παρακαλώ. Με χαρά μου βλέπω ότι φροντίζετε να έρθετε νωρίς. Η ενημέρωση θα διαρκέσει περίπου 13 λεπτά διάστημα κατά το οποίο θα λάβετε κάθε δυνατή πληροφόρηση. Ελπίζω επίσης να γνωριστούμε κάπως καλύτερα, καθώς θα βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία για τις επόμενες 72 ώρες. Είστε όλοι εδώ. Υπολογαγέ Στάνταρτ. Δεν γνωρίζω, συνταγματάρχε. Φυσικά και δεν γνωρίζεις. Ασφαλώς. Είστε όλοι εδώ. Αρχίζουμε. Ανακρίβεια, απερισκεψία, θυσία. Έχουμε κάποια ερώτηση. Και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια των διαμερισμένων του στομάτων. Κάθε πτώμα θα σηματοδοτεί τον υψηλό μας στόχο. Θα σφραγίζει το πεπρωμένο αυτής της μεγαλειώδους αυτοκρατορίας. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, μπορείτε να πάτε για φαγητό. Τους συζυγούς γυρίσατε υπολογαγέ στα ίδια στο γραφείο μου, παρακαλώ. Πες και να ευχαριστώ. Θα του πληρώσεις, μην ανησυχείς. Λόγια, όλο λόγια. Ξέρεις που είναι το κυλικείο αίμα. Θα το βρω. Τι τρως, σαλάτα. Δεν τρώω hot dog. Γιατί? Είναι σκουπίδια. Αυτά να τρώνε οι πολίτες. Τελικά είσαι κολλημένο άτομο. Μα στέλνουν, πάω συνέχεια τουαλέτα. Σκουπίδια που τρώνε οι πολίτες. Είσαι φοβερός καραβάνας. Από ό,τι άλλο θα ακούσει από σένα. Οκ, να σε πάω μια κόντρα. Όποιος φάει πρώτος 5 hot dog. Όχι, ευχαριστώ. Χωρίς τα ψωμάκια, πρώτα λουκάνικα. 10, αλλά δεν θα πιει τίποτα ενδιάμεσα. Φοβάμαι να κερδίσω. Φοβάσαι να κερδίσεις. Φυσικά. Ένας πεζοναύτης ποτέ δεν φοβάται τη νίκη. Για hot dog δεν μιλάμε τώρα. Ωραία, 15 hot dog χωρίς μουστάρδα. Έχεις μια στάδια στο χαρακτήρα, έκανε λάθος. Μην πας να τσικαπουλάρεις τώρα με μαλακίες. Θα δείξεις την αξία στα hot dog. Κατά βάθος αυτό θες, το ξέρω. Τα βλέπω εγώ τα αποθυμένα, στο καταλαβαίνω από αυτά. Σε βασανίζει κάτι, Στάνταρτ. Μήπως σου πιάσανε το κολαράκι όταν ήσουν μικρός. Καλή προσπάθεια, Φρόιντ. Αλλά είσαι μακριά, νυχτωμένο.